είναι ιδιαίτερη η στιγμή αυτή. Παίξαμε στο Μεσολόγγιο που μεγάλωσε ο Παλαμάς, γιατί οι γονείς του πέθαναν όταν ήταν πολύ μικρός. Και τώρα είμαστε στην Πάτρα όπου γεννήθηκε. Μάλιστα αυτές οι δύο πόλεις αναφέρονται μέσα με ιδιαίτερη τρυφερότητα μέσα στην παράσταση. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Υπάρχει και το Ίδρυμα Παλαμά εδώ, το οποίο το επισκεφτήκαμε. Ξέρετε, όταν κάνει ένας ηθοποιός ή ένας σκηνοθέτης ένα υπαρκτό πρόσωπο επάνω στη σκηνή, η συγκίνηση και η, αν θέλετε, το track είναι μεγαλύτερο. Γιατί υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία και πρέπει να είναι συνεπής σε αυτά. Και ταυτόχρονα πρέπει να είναι και λίγο υπερβατικός, να δει την ψυχή του ήρωα, να δει την ουσία των πραγμάτων. Αυτά τα δύο καμιά φορά δεν συμβιβάζονται. Μπορεί το ένα να είναι εις βάρος του άλλου. Εδώ προσπαθήσαμε να κάνουμε το απόλυτο, να πετύχουμε το απόλυτο και να είμαστε συνεπείς σε μία αυτοβιογραφία η οποία στηρίζεται στο βιβλίο της Μαρίας Παναγιατοκοπούλου. Ο Σάκης ο Παπαδημητρίου μελοποίησε στίχους. Είναι δικοί σας άνθρωποι από εδώ, από το Αίγιο, και είναι τόσο συγκινητικό που άνθρωποι που ζούνε και δημιουργούν στην επαρχία ασχολούνται με τέτοια θέματα. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι κατασκευάσαμε μία παράσταση, ένα έργο το οποίο θα το χαρακτήριζα πρότυπο. Τα έχει όλα. Τουλάχιστον εγώ έβαλα ό,τι έχω μάθει τα έχει όλα. Τουλάχιστον εγώ έχω βάλει ό,τι έχω μάθει μέχρι τώρα από το θέατρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόζα, με τη σκηνοθεσία, με τη μουσική, με την προσπάθεια του να κάνει κανείς τη λέξη εικόνα. Ειδικά στην ποίηση, που είναι ένα πυκνό λογοτεχνικό είδος. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κινδυνεύεις να γίνεις γραφικός, να περιγράψεις τη λέξη. Προσπαθήσαμε να μην το κάνουμε αυτό, γνωρίζοντας αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί επιλέξατε Παλαμά? Πρέπει να σας πω ότι δεν τον επέλεξα εγώ, τον επέλεξε η Μαρία Παναγιατοκοπούλου που είναι παλαμικιά, ο Σάκης ο Παπαδημητρίου που μελοποίησε τραγούδια και ήρθαν και με πλησίασαν και με βρήκανε και προετοίμαστο. Γιατί ο Παλαμάς μέσα μου κατά κάποιο τρόπο ήταν όπως είναι σε όλους τους Έλληνες, ήταν κάποιας εποχής. Όταν όμως έσκυψα επάνω του, κατάλαβα ότι είναι και της τωρινής και της μελλοντικής εποχής, γιατί τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Παλαμάς δεν έπαψαν να υφίστανται, τα προβλήματα δεν έπαψαν να υφίστανται και η χρήση της γλώσσας μέσω της δημοτικής, για την οποία πολεμήθηκε κιόλας πάρα πολύ, πώς να το πούμε, η ανακάλυψη καινούριων λέξεων, οι οποίες προσπαθούσαν να εκφράσουν το αίσθημα. Με γέμισε ένα πλούτο απέραντο και ομολογώ ότι αισθάνθηκα άσχημα που είχα απομακρυνθεί κάποια χρόνια από τον Παλαμά και είχα περάσει, αν θέλετε, σε νεότερους ή και σε παλαιότερους, να το πούμε έτσι, αφού και η αρχαία τραγωδία ποίηση είναι. Είδα λοιπόν ότι ο Παλαμάς ζει. Και διαπίστωσα για μια ακόμα φορά ότι δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτά τα κείμενα, από αυτή την ποίηση, η οποία τα λέει όλα. Είναι σηματορός και κήρυκας. Αυτή η ποίηση μας κρατάει ζωντανούς, κρατάει ζωντανό το αίσθημα, γυμνάζει την ψυχή μας και μας κάνει να είμαστε κοντά στις αξίες. Μας κάνει να είμαστε κοντά σε αυτά που πρέπει ουσιαστικά να αγαπάει και να συντροφεύει ο άνθρωπος και να τον συντροφεύουν.
Η Πάτρα έχει τιμήσει όπως πρέπει τον Παλαμά. Κοιτάξτε, δεν είμαι άξιος εγώ να κρίνω αν η Πάτρα έχει τιμήσει τον Παλαμά. Είναι μια ευκαιρία φέτος, γιατί ο Παλαμάς, αν το κοιτάξουμε ιστορικά, είναι ο ποιητής, ένας από τους ποιητές, που ακολούθησαν μετά το 1821. Είναι πάρα πολύ κοντά στο 1821. Ακόμα και η θεματογραφία του πολλές φορές ασχολείται, πέρα από τα γενικά της Ελλάδος, ασχολείται και με το 1921. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. «Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21». Αυτός ο στίχος είναι εμβληματικός. Έτσι. Ή ο άλλος στίχος είναι αμέτρητη, εκατομμύρια, ατέλειωτη, που λέει «Παρατήστε τις δάφνη στα κρεβάτια και πολεμήστε, γιατί η αντριοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα». Κοιτάξτε λοιπόν με τι πράγματα γεμίζει την ψυχή των Ελλήνων και πόσο απαραίτητα είναι αυτά, ειδικά στους καιρούς που ζούμε, που η Ελλάδα ως φτωχή χώρα είναι ακόμα σε ακόμα χειρότερη θέση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνουμε ραντεβού για τις 9:30 το βράδυ στο κάστρο της Πάτρας, σε έναν υπέροχο χώρο. Είναι υπέροχος. Πιστεύω, είμαι προβλεπτικός και προτρέχω, αλλά δεν φοβάμαι. Πιστεύω ότι θα είναι η ωραιότερη παράσταση που θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι με τον Παλαμά. Είναι η πιο ατμοσφαιρική, η πιο ήσυχη, είναι ο ωραιότερος χώρος που θα μπορούσε να υπάρξει για αυτό το έργο. Το λέω αυτό βάζοντας το χέρι μου στη φωτιά.